και να δούμε πώς θα ετοιμαστούμε καλύτερα για αυτό το οποίο μας επιφυλάσσει η θερινή περίοδος. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων της Κρήτης με 200 δασοκομάντος από τους 650 που θα προσληφθούν πανελλαδικά προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στο νησί, εξέφρασε την αποφασιστικότητα της πολιτικής ηγεσίας για την επιχειρησιακή ενδυνάμωση σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές στη μάχη για την κλιματική κρίση. Θα ενισχύσουμε την Κρήτη για το ερχόμενο καλοκαίρι, για την ερχόμενη αντιπυρική. Θα έχουμε, η περσινή χρονιά, ξέρετε, ήταν μια σχετικά καλή χρονιά για την Κρήτη. Είχαμε αρκετά περιστατικά, αλλά παρόλα αυτά ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε με πολύ καλό τρόπο. Άρα λοιπόν θα στηριχθούμε σε αυτό το οποίο πετύχαμε πέρυσι, σε αυτόν τον σχεδιασμό. Αυτό κάνει το πυροσβεστικό σώμα και πάνω σε αυτό θα χτίσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Θα ενισχύσουμε το νησί με επιπλέον δασοκομάντο, με πτυτικά μέσα που θα έχουμε και στη Σούδα αλλά και στο Ηράκλειο. Το πρωί, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνοδευόμενος από τον υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, στρατηγό Νίκο Ρουμελιώτη, τον συντονιστή Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Τσικαλά και τον περιφερειακό διοικητή Κρήτης Μιχάλη Σελινιωτάκη, ανέπτυξε στη διοίκηση και τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων τον σχεδιασμό για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Στόχος της επιχειρησιακής σχεδίας του πυροσβεστικού σώματος είναι οι δυνάμεις πράγματι να βρίσκονται πιο κοντά στη φωτιά, να βρίσκονται, να έχουμε όσο το δυνατόν να βελτιωθεί ο τομέας της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης, αναπτύσσοντας γρηγορότερα και περισσότερο τις δυνάμεις εκεί όπου υπάρχει μεγάλη επικίνδυνοτητα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως για την επίτευξη του στόχου της θωράκισης της χώρας από πυρκαγιές και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, απαραίτητη είναι η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ένοπλες δυνάμεις και όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται με την πολιτική προστασία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εθελοντές που καλούνται να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Ήδη στο Υπουργείο ξεκινήσαμε τις διυπουργικές συσκέψεις στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Δυστυχώς η κλιματική κρίση φαίνεται ότι τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, το βλέπουμε παντού στον κόσμο, το είδαμε και στην πατρίδα μας την περσινή χρονιά, με τις ακραίες μέγα πυρκαγιές αλλά και με τα πλημμυρικά φαινόμενα όπως τον Ντάνιελ που μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα και τεράστιες καταστροφές. Ο κύριος Τουρνάς έκανε λόγο για επάρκεια δυνάμεων στο πυροσβεστικό σώμα, σημειώνοντας πως το 2021 οι υπηρεσίες διέθεταν 13.700 πυροσβέστες, πέρυσι 14.600 και τον επόμενο χρόνο ο αριθμός τους θα φτάνει τους 15.200. Μίλησε δε για στρατηγικό σχεδιασμό σταδιακής ενίσχυσης του πυροσβεστικού σώματος. Και φέτος πάμε να πάρουμε άλλους 930. Θα είναι οι 700 δασοκομάντων, 700, συν αυτούς οι οποίοι θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές. Αργά το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μαζί με την ηγεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης έφτασε στο Ρέθυμνο, όπου τον υποδέχτηκε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Έχουμε νέα διοίκηση, είναι άξιος αξιωματικός ο νέος διοικητής μας, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις δυνάμεις που δρεύουν τον ενόπλο δυνάμεις όπως είπα και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και με τις δασικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να οργανωθεί ένα καλό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα που ενδεχομένως θα έρθουν. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην μεταφορά του στρατηγού, του συντονιστή στην Κρήτη, αφού είναι ένα μεγάλο νησί με 4 νομούς και αρκετές ανάγκες. Αύριο ο Ευάγγελος Τουρνάς θα λάβει μέρος σε ευρεία σύσκεψη φορέων και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ηράκλειο, παρουσία και του υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η διήμερη περιοδία του θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στον νομό Λασιθίου.